Χθες, Κωνσταντίνα μου, όπου έγινε η παρουσίαση του τραγουδιού Φουέκο στο Hilton Park συγκεκριμένα. Τι ωραία, και εκεί την δέχθηκαν έτσι, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ υποστήριξη. Δημοσιογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν παλαιότερα στην Eurovision. Ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλοι εκεί και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ χαλαροί. Και θα το δείτε και στη συνέντευξη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Αχ, ναι, εσύ. Και εγώ είμαι ο μάνατζερ σου και όποτε θέλεις... Ο Αρσενάδος, ο μάνατζερ μου είναι εκεί, κάτσε να το ανακοινώσω. Γιώργο, μόλις άλλαξα μάνατζερ, είναι καινούργιο μάνατζερ. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο όμως. Ελένη μου, είδαμε ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ, μια εκπληκτική παρουσία. Δεν περίμεναμε τίποτα λιγότερο από εσένα, να σου πω την αλήθεια. Και ακούσαμε και θετικά σχόλια και αρνητικά, περισσότερα θετικά. Μεγάλη απήχηση. Το τραγούδι πήγε Ισπανία. Ταξίδευσε σε κλαπ μέσα σε πάρα πολύ λίγες ώρες. Το είδαμε να παίζει. Το έβαλες και εσύ στο προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι καταρχήν που θα εκπροσωπήσεις την Κύπρο στο Eurovision με τη σημαία την Κυπριακή. Νιώθω ότι απέκτησα μια τρίτη πατρίδα. Και όπως είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου, νιώθω πολύ πλούσια να έχω τρεις πατρίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κύπρο για την τιμή που μου κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους Κύπριους για την αγάπη που μου έχουν δείξει. Και μόνο για την τόση αγάπη που μου έχουν δείξει και την υποστήριξη, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που άρεσε το τραγούδι και το βίντεο κλιπ. Χαίρομαι πολύ που σε τρεις μέρες κάναμε τόσα πολλά views, που στην Ισπανία έφτασε να είναι στα trending στο YouTube. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό είναι για μένα κάτι πολύ όμορφο. Ό,τι και να γίνει στη Eurovision στη Λισαβόνα, αυτό σημαίνει κάτι, είναι σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα στη σκηνή από εσένα, γιατί έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, στραγγύλα, πράγματα, ιστορία. Από το βίντεο κλιπ θα τα δώσω όλα. Στο βίντεο κλιπ μαζευτήκαμε λίγο. Είπαμε να δείξουμε λίγο. Δηλαδή, the piece of cake, ξέρεις. Αν έχεις μιλήσει με την Γιάννα Δερζή και γενικά τι έχετε πει και τι εύχεσαι στην ελληνική συμμετοχή. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να σκίσει, θα τη στηρίξω όσο μπορώ. Θα τη στηρίξει και η Κύπρος, είμαι σίγουρη ότι η Κύπρος, γιατί η Κύπρος πάντα στηρίζει την Ελλάδα. Οπότε πάμε, θα είμαστε μια ομάδα όλοι. Όλοι τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια η Ελλάδα δεν έχει δώσει 12 στην Κύπρο. Θέλω να μου πεις εσύ τι πιστεύεις για εσένα, τι θα δώσουν. Δεν ξέρω, παιδιά. Και πώς θα αισθανθείς. Δεν μου δώσει το δεκάρι η Ελλάδα, γιατί να μου δώσει. Όχι, πιστεύω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός. Σε ένα διαγωνισμό δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν είναι πάντα αντικειμενικός. Οπότε, εντάξει, κοίταξε, εγώ πάω να ζήσω μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Εγώ έτσι το έχω δει. Και έτσι θα το δω και όταν τελειώσει όλο αυτό, έτσι θα σου μιλάω πάλι. Είτε βγούμε στην πεντάδα, στη δεκάδα, 20η, 1η, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αυτό που γίνεται ήδη με την Κύπρο, που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την Κύπρο φέτος, που το κομμάτι το έχουν πάει, τους αρέσει πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι που γίνεται αυτός ο τόρος με την Κύπρο. Και αυτό είναι και ο στόχος μου. Έχω να σε ενημερώσω ότι πολλοί έτσι επώνυμοι στην Κύπρο, μόλις βγήκε το τραγούδι, το έκαναν share στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Ελλάδα όμως δεν έγινε αυτό. Από διάφορους. Έγινε και από τη Γιάννα Δερζή και από πολλούς φίλους μου. Γιατί δεν τρέχεις να μου πεις πώς μ' αγαπάς, γιατί τον δρόμο δεν μου κλείνεις να μην φύγω. Κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Νίκος Μωραντίδης, που είχαν να κάνουν. Και πριν. Ναι, που είχαν να κάνουν με το playback, ότι τώρα. Και δεν με απασχολεί καθόλου. Όταν κλείνεις τα μάτια σου, γιατί ξέρω και έχεις πει πολλές φορές ότι έχεις περάσει πάρα πολύ δύσκολα και γενικά έχεις ξεκινήσει χωρίς πολλά χρήματα σε ένα αγώνα στη ζωή σου και πάλεψες και βγήκες νικήτρια. Όταν κλείνεις τα μάτια σου, θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Συγκινήθηκες κιόλας αυτό που είπαμε. Πάρα πολύ τυχερή. Νιώθω πολύ ευλογημένη,
Και όπως σου είπα, με αυτό που μου συνέβη φέτος, που απλά επέκτησα μια τρίτη πατρίδα, νιώθω πάρα πολύ πλούσια συναισθηματικά. Κάτι τελευταίο. Είσαι πάρα πολύ γυμνασμένη και γενικά προσέχεις τη διατροφή σου. Θέλω να μου πεις αν μαγειρεύεις, αν είσαι καλή. Δεν προσέχω τη διατροφή μου. Αυτά ποιος τα λέει. Πριν έφαγα χαλούμι με λούντσα και πατάτες τηγανητές με κέτσαπ. Αλήθεια. Ήταν έτσι. Και ξέρεις τι, δεν το καταλάβαινα κιόλας και μίλαγα. Είχα μια κουβέντα και λέγαμε και μίλαγα και στο τέλος κατάλαβα ότι έχω φάει όλο τον πόνο με τις πατάτες. Στο σπίτι ποιος μαγειρεύει και για πόσους μαγειρεύει. Μαγειρεύω όταν έχω χρόνο, μια φορά το χρόνο. Όταν έχω χρόνο, αλλά μ' αρέσει η μαγειρική. Έφτιαξα ρεβίθια. Έφτιαξα ρεβίθια πριν 2 εβδομάδες, έχω να σου πω. Για πόσους. Τα έφαγα μόνη μου. Ανανάδες από το βίντεο κλιπ και μπανάνες έφαγες. Ναι. Φάιπες πάρα πολλές. Πώς δεν έφαγα, έχω ακόμα σπίτι. Είναι, άκου, υγιεινά πράγματα στον κόσμο εμείς διαφημίζουμε. Υγιεινά πράγματα, να τρώνε φρούτα και όχι μόνο αυτό, και να παίρνουν και βιταμίνες. Να σου χορέψω λίγο τραγκύλα. Δεν σε παρακαλώ, σε έχετε. Θέλω να με βαθμολογήσεις όμως. Τραγκύλα. Τραγκύλα είναι από τη μέση. Από τη μέση. Να πέσει κάτω! Παίρνω έναν 20 το πήρα. Τελικά βρήκα το μάνατζέρ μου στην Κύπρο. Έκλεισε. Μόνο με αυτά που κάνεις θα γίνουμε viral. Ναι, εννοείται. Κλείωσε. Σ' αγαπώ. Σε θεάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο ώρα είναι που έχεις εκτιμήσει που κάνει. Μέχρι στιγμής μου έχουν κάνει. Ποτέ. Ήταν και τόσο μικρή, δηλαδή. Μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα. Σκέψου να καθόμαστε στον καναπέ εκεί τη ώρα. Χριστιανά μου, δεν το σκέφτηκε την ώρα που ήταν εκεί ο κόσμο σιράγγιο, περίμενε να πέσει κάδρο να κάνει τα τραγικά. Μπουκίνε. Κωνσταντίνα μου, άκου να δει. Όταν κάνω συνέντευξη σε κάποιον άνθρωπο, δεν νιώθω να υπάρχει κανένα γύρω μου. Καταλάβαμε το. Καταλαβαίνει. Δεν αισθανόμουν να υπάρχει κανένα. Ούτε οι φωτογράφοι, ούτε οι κάμερε, ούτε άλλοι δημοσιογράφοι, ούτε ο κόσμο. Ήμουν εγώ και η Ελένη. Και μετάφερες είχα... το πράγμα. Ναι. Μετάφερες τις τόλες. Μακάρι. Μακάρι. Ναι, γιατί είπε μου για ρεβίσια. Πολύ ωραία κουβέντα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την κουβέντα σου μαζί της. Μ' άρεσε πάρα πολύ που ας πούμε, το διασκέδασε κύρια και χαμογέλασε. Εντάξει, είσαι καλά. Oh, ναι, εντάξει. Και γενικά πέρασε όμορφα με όλη αυτή την κουβέντα και την ευχαριστώ πάρα πολύ και την αγαπώ και τη στηρίζω και το ξέρει. Και πριν και τώρα και πιο πολλά μετά που θα μας χρειάζεται, που θα βρεθεί στη Λισαβόνα, γιατί σίγουρα τη θετική μας ενέργεια θα την χρειάζεται. Όσον αφορά το τραγκύλα, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Έπρεπε να το κάνω. Για το δεκάρι της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ ωραία η δήλωση αυτή που έχει κάνει. Πολύ ωραίες οι απαντήσεις της. Πολύ ωραίες, με πολύ τάκτ και πολύ. Μπράβο, το πήρες. Πάρα πολύ. Η Κύπρος λέει πάντα στηρίζει την Ελλάδα. Βέβαια. Και. Πες κάτι άλλο. Έχουμε τις ευχές. Τι γίνεται, να πέσει κάτω. Έχουμε ευχές. Έχουμε ευχές και γενικά δηλώσεις και από τον Τασόν Τρίφωνα στο Τριμεάι και από τον Χοβί και από τους Μάινους Ουάν. Συγγνώμη, καλύτερα από τον Αντώνη Λοϊζίδη και τον Φρανσουά, οι οποίοι μας μίλησαν, και από τον Σνάιπερ. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τις ευχές από τους γνωστούς αυτούς κυρίους και ερχόμαστε πίσω γιατί έχουμε και άλλα πράγματα και εμφανίσεις κλπ. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είστε απόψε εδώ όλοι σας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το ΡΙΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο από την Κύπρο για την αγάπη που μου έδειξε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο φέτος. Τάσο Τρίφωνος με το Τρίμεαι, το Instagram. Καλησπέρα Χριστιανά, που πετάσσεσαι σε κάμνης με το Ζανί, για να το πω στην καθαρεύουσα την παρουσιάστρια. Μπρουντζάλες. Έλα μοντέ. Έλα μοντέ. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το τραγούδι, την άποψή σου. Θέλω να μου πεις τι θα ήθελες να ευχηθείς στην Ελένη Φορέιρα και τι πιστεύεις γενικότερα. Λοιπόν, το τραγούδι είναι
πολύ καλή παραγωγή. Η Σουηδή είναι καταπληκτική, είναι η καλύτερη στην Ευρώπη, εννοείται μετά τους Άγγλους σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι όλο το team είναι πολύ δυνατό φέτος για την Κύπρο και η Φουρέιρα θα ξεσκίσει το τραγούδι στη σκηνή και νομίζω θα είμαστε σίγουρα στη δεκάδα που έχουμε να μπούμε πολλά χρόνια. Νομίζω από το 2004. Με πάει. Ναι, θα μου κάνεις ένα χορευτικό. Εννοείται, της Φουρέιρα έκαμε, θα σου κάνω εσύ. Θα κάνεις μας ρεζίλι, μπήλε στη Φουρέιρα. Τι όνομα του Θεού, είπε μου ότι είναι η καλύτερη συνέντευξη που έδωσε ποτέ. Συγγνώμη, δεν ήξερα σου έδωσε, δεν θέλω να βάλω λόγια. Θέλω να μου πει. Θέλω να μου πει τι βαθμολογία πιστεύεις θα δώσει η Ελλάδα. 12. 12 η Ελλάδα, 12 η Αλβανία, 12 η Σουηδία. Έτσι πιστεύεις. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε το τραγούδι το Φουέκο. Και θέλω να μου πεις επίσης, έζησες την εμπειρία της Eurovision, τι θα ήθελες να ευχηθείς στην Ελένη Φουρέιρα. Συγκέντρωση, μόνο αυτό. Μ' άρεσε το τραγούδι, πιστεύω ότι έχει πολύ ωραίο ρυθμό, έχει πολύ μοντέρνο ήχο. Η Φουρέιρα είναι πανέμορφη πρώτα απ' όλα, είναι μια τρομερή performer. Της εύχομαι να μπορέσει εκείνο το βράδυ να συγκινηθεί όσο χρειάζεται, επειδή αυτός ο διαγωνισμός, ό,τι και να γίνει πριν ή μετά, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ρόλο παίζει πώς θα είναι η παρουσίασή μας εκείνο το βράδυ. Και όλα εξαρτούνται από τη Φουρέιρα. Δηλαδή θεωρώ πως πρέπει να όλα είναι πάνω στους ώμους του καλλιτέχνη. Η βαθμολογία έτσι που θα μας δώσει η Ελλάδα, μπορείς να την προβλέψεις. Εμένα στον τελικό είναι εδώ και μου 6. Πώς νιώσες για τούτο. Περίμενα πάει κάτι παραπάνω, αλλά οκ, ελπίζω να δοκούν κάτι παραπάνω στη Φουρέιρα. Στον ημιτελικό, στον τελικό φυσικά μας είχαν δώσει 12, θεωρώ ότι θα μας δώσουν 12. Έκανες μια εξαιρετική συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα πριν αρκετό καιρό και αυτή η επιτυχία σας έφτασε μέχρι τα chart της Αγγλίας. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Εντάξει, πολύ χαρούμενος είμαι για την Ελένη. Ήρθα εδώ να την υποστηρίξω σε αυτό το, ξέρεις, ωραίο ταξίδι που θα πάει. Πιστεύω ότι το τραγούδι από μόνο του είναι πολύ καλό τραγούδι. Είτε πήγαινε Eurovision ή όχι, εγώ το τραγούδι το γουστάρω. Δεν πιστεύω ότι θα έρχομουν ποτέ σε party Eurovision. Και Τάσο, don't laugh at me, bro. πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Καλή τύχη στην Ελένη, καλή τύχη στην πατρίδα μου, την Κύπρο, που πάντα την υποστηρίζω. Και όλοι να υποστηρίξουμε, όχι μόνο εδώ, έξω από την Κύπρο, να πάει καλά το κομμάτι. Θέλω να μας πεις και για το νέο τραγούδι που κάνατε, που πάλι έχει επιτυχία και πάλι έχει μπει στα chart της Αγγλίας, το Send For Me. Ναι, το Send For Me ήταν αυτό με την Ελένη, το Supreme είναι το καινούριο που έχει βγει τώρα. Σήμερα μπήκε στα Club Charts, καινούριο είναι ακόμη, θέλει το χρόνο του, γιατί στο εξωτερικό ξέρεις, χτίζουμε τα κομμάτια, θέλουμε χρόνο, μια χαρά πάει. Τι είχες δει στην Ελένη Φουρέιρα και την επέλεξες για τη συνεργασία? Η Φουρέιρα για μένα είναι η μόνη καλλιτέχνηδα ή καλλιτέχνης, ας πούμε, από Ελλάδα, Κύπρο, που άκουσα, που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πράγματα στο εξωτερικό. Και εντάξει, θα συνεργαστούμε ξανά, την υποστήριξη που την έχει. Μια ευχή είναι έτσι για την Eurovision, για την Ελένη. Να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει και θα πάει πολύ καλά. Κοίτα, το τραγούδι είναι τόσο κοντά στο στυλ μας. Εμείς ξέρεις ότι όταν συμμετείχαμε με πιο κοντά στο στυλ μας τραγούδι. Νομίζω όμως ότι σαν τραγούδι είναι πολλά πιο κοντά στο Eurovision. Οπότε λογικά θα πάει καλά. Έχει μια Φουρέιρα από πίσω, ο οποίο πολύ σημαντικό όνομα, φαντάζομαι. Όλα αυτά, Αντώνη μου, με την καταγωγή που της χρεώνουν, ότι είναι από την Αλβανία και γενικά ξύνησαν λίγο τα άτομα από την Ελλάδα. Πώς τα σχολιάζετε εσείς? Έχω να σας πω ότι ο τραγουδιστής μας είναι Γάλλος. Ευχαριστώ. Τόσο απλά. Πώς είδες το τραγούδι? Πολύ δυναμικό τιούν. Νομίζω θα πάει καλά. Ποια θέση θα της δίνατε? Που όσο μάθαμε την Eurovision τουλάχιστον συμμετέχοντας, δύσκολο να προβλέψεις. Πάρα πολύ. Μπορεί το καλύτερο τραγούδι να πατώσει, μπορεί... Δεν ξέρεις καμιά φορά. Yeah, το ίδιο, η ίδια απόψη με τον Αντώνη. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Τι θα θέλατε να πείτε στην Ελένη έτσι, πριν να βγει στη σκηνή, ποια θα ήταν η δική σας συμβουλή? Νομίζω είναι αρκετά έμπειρη επαγγελματία που δεν χρειάζεται τη δική μας συμβουλή για αυτό το πράγμα. Μια συμβουλή, το ζήσατε. Η μόνη συμβουλή που μπορώ να δώσω εγώ σαν κάποιος που πηγαίνει ήταν ζήσε το, απολαύσε το, δεν έχει σημασία τι είναι να κάνεις. That's it. Enjoy it. Have fun. Είναι απίστευτη εμπειρία. Απίστευτη εμπειρία για ένα μουσικό, για έναν καλλιτέχνη. Οπότε απολαύσε το και ό,τι γίνει έγινε. Πολύ, πολύ ωραίο γεμάτο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε δήλωση και από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία έτσι μέσα από την Eurovision. Και συμμετείχαν παλαιότερα. Βεβαίως.